Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι βουλευτές, θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ σε κάτι. Είναι η επέτειος της γενοκτονίας που γιορτάστηκε σε όλη την Ελλάδα στις 19 Μαΐου. Θέλω να αναφερθώ ότι το Κοινοβούλιο, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, δεν έχει τιμήσει την επέτειο αυτή όσο έπρεπε. Τήρησε μόνο ενός λεπτού σιγής, μάλιστα σε διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου επερωτήσεως, και δεν έχει κάνει τίποτα επ' αυτού. Εκτός από τις χρόνιες, από την χρόνια κατάσταση που προσπαθεί χάρη μιας υποτιθέμενης ελληνοτουρκικής φιλίας, μιας φενάκης μάλλον υποτιθέμενης ελληνοτουρκικής φιλίας, το μόνο που κάνουν τα δύο μεγάλα κόμματα, τα δύο καθιστωτικά κόμματα, είναι να συνεγωνίζονται ποιος θα βάλει στεφάνι στον τάφο του Αρχισφαγέα. Άρα, ακόμα και να το κάνανε να κάνανε αυτή την τιμή, θα ήταν μάλλον υποκριτικό. Έρχομαι στο θέμα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το οποίο συζητάμε σήμερα. Καταρχήν, δεν είναι αυτό που υπάρχει η μόνιμη διαδικασία αυτή που τη βλέπουμε συχνά, η Ελληνική Βουλή να μην παράγει νομοθεσία, αλλά να έρχεται συνεχώς και να προσπαθεί μια συνήθως βέβαια την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να την ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο. Και δευτερευόντως, αυτή είναι εδώ η οποία βγήκε από τον ΟΗΕ. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία ενέκρινε τη συγκεκριμένη σύμβαση, καταρχήν αποτελείται από κράτη τα οποία μαστίζονται, όπως λένε οι διάφορες οργανώσεις, από τη διαφθορά. Άρα, γιατί αυτοί όλοι οι κατά κανόνα δικτάτορες κλπ. Ψήφισαν στον ΟΗΕ να ισχύσει αυτή η σύμβαση? Γιατί ακριβώς ξέρουν ότι είναι κενό γράμμα. Δεν πρόκειται να ισχύσει τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε εδώ στη χώρα μας, είχαμε χρεια περισσότερων νόμων ή έλλειψη νόμων. Ήρθε σε εσάς, κύριε Υπουργέ, ένας δικαστής ή κάποια ένωση των εισαγγελέων ή το δικαστικό να σας πει ότι ξέρετε υπάρχουν προβλήματα διαφθοράς, τα οποία όμως το νομικό οπλοστάσιο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας δεν επαρκεί για να μπορέσουμε να τα λύσουμε? Όχι, φυσικά. Οι νόμοι και αυστηροί είναι και πιστεύω σε έναν βαθμό αρκετά καλοί. Πολιτική βούληση για στήριξη της δικαιοσύνης, αυτό είναι που λείπει. Διότι η διαφθορά, όπως αναφέρθηκε και από άλλους ομιλητές από το κόμμα μου, η διαφθορά είναι ενδυμική του πολιτικού συστήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γιατί σε αυτήν εδώ μπροστά κλείνουμε όλοι τα μάτια μας. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στις πολεοδομίες. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει στις συμφορίες. Αναφέρθηκε πριν ο κύριος Στρατάκης ότι μετά τις καταγγελίες που έκανε αυτός ο υπουργός, δεν φτάνουν ποτέ αυτές όλες οι περιπτώσεις στα δικαστήρια. Μετά από 500, είχα διαβάσει ένα άρθρο, ότι 500 υποθέσεις δωροδοκίας εφοριακών παραγράφηκαν διότι μέσα στην πενταετία δεν συνήλθε ποτέ το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Γι' αυτά εδώ όλα τα πράγματα ποιος φταίει? Δεν φταίνε τα δύο κόμματα? Και δεν είναι προφανώς, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στο ΠΑΣΟΚ. Παρόλα αυτά χρειάζεται και η αυτοκριτική. Θα δώσω μόνο μία μικρή απάντηση στον κύριο Καστανίδη. Νομίζω ότι και αν κάποιος γνωρίζει ότι άλλοι κάνανε τα αδικήματα και αυτός δεν έκανε αυτό που πρέπει για λόγους κομματικούς, είναι και αυτός εξίσου ένοχος. Εάν δεν γνώριζε, είναι ένα άλλο θέμα, αλλά από εκεί και πέρα θα ήταν πολύ μεγάλη συζήτηση να δούμε ποιοι ξέρουν και ποιοι δεν ξέρουν. Εγώ πιστεύω ότι περισσότεροι ξέρουν, αλλά αυτός ο μυθριδατισμός που έχει υπάρξει σε όλη την κοινωνία δυστυχώς υπάρχει και στην πολιτική. Αυτό κατάλαβα, κυρία. Τόσο φτάνει το μυαλό μου, κύριε Καστανίδη, αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, η διαφθορά όμως τελικά έχει λύσεις. Και ποια είναι η λύση αυτή? Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι μας έδωσαν τη λύση. Πόθεν έσχεσαι? Πόθεν έσχεσαι, κύριε δημόσιο υπάλληλε, και ξαφνικά μου εμφανίζεσαι με μετοχές, με ολόκληρα ξενοδοχεία δικά σου, όταν παίρνεις μισθό των 1.500 ευρώ? Θα το εφαρμόσουμε ποτέ αυτό το πόθεν έσχεσαι? Όχι. Υπάρχει πολιτική βούληση? Πώς να υπάρξει πολιτική βούληση, κύριε Υπουργέ? Δεν υπάρχει. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στις προμήθειες. Να αναφέρομαι περιστατικά του παρελθόντος, το σκάνδαλο Λίτων. Το σκάνδαλο Λίτων αναφερόταν στο σύστημα αυτοπροστασίας των F-16, το οποίο
έγινε την περίοδο που ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία από το 1993. Το 1996 απευθύνθηκε η ΕΠΑ, απευθύνθηκαν αφού είχε ανακαλυφθεί και το σκάνδαλο στην Ελλάδα και ζητήσαν ονόματα. Έδωσε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τα ονόματα? Όχι. Σε άλλες αντίστοιχες υπήρξε η απαραίτητη δικαστική συνδρομή. Η έλλειψη νόμων έφταιγε για αυτό το πράγμα. Η διαφθορά τελικά είναι πρόβλημα αξιών και όχι νόμων. Τι μαθαίνουμε εμείς τα παιδιά στο σχολείο? Αυτό εσείς, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τι μαθαίνετε στα παιδιά στο σχολείο? Κοιτάξτε να βγάλετε λεφτά. Αυτό είναι η κύρια αξία. Η Εκκλησία, και αυτή αν πει, έχουμε ακούμε τώρα τελευταίο, ότι δεν είναι και ηθικοπλαστικός μηχανισμός, άρα τι είναι, μάλλον είναι φολκλωρικός μηχανισμός. Ούτε αυτή πρέπει να λέει αν πρέπει κάποιος να κλέβει ή όχι. Η τηλεόραση, τα πρώτα που περνάει από τα σύριαλ και από όλα αυτά, σαφές είναι το ότι περνάνε. Θα αναφέρω μόνο ένα περιστατικό, ότι για να δείξουμε ότι ακριβώς οι αξίες που είναι πιο πάνω από τις τιμωρίες, που αναφέρει ότι ο Ηρόδοτος, ότι όταν κατέβαινε ο Ξέρξης με τη στρατιά του πριν να συναντήσει για πρώτη φορά τους Έλληνες της Θερμοπύλης, είχε μαζί του και τον Δημάρατο, τον πρώην βασιλιά της Σπάρτης. Και του είπε ο Δημάρατος, του περιέγραφε τι πρόκειται να κάνουν οι Σπαρτιάτες στον πόλεμο. Λέει, αποκλείεται να το κάνουν αυτό, διότι οι δικοί μου στρατιώτες με φοβούνται, διότι έχω απάνω τους δικαίωμα ζωής και θανάτου. Και του απάντησε ο Δημάρατος ότι οι Σπαρτιάτες φοβούνται την ανυπακοή στους νόμους και τους ίδιους τους νόμους πολύ περισσότερο από όσο φοβούνται το θάνατο. Εκεί πρέπει να πάμε, σε ένα διαφορετικό σύστημα αξιών, όχι σε τιμωρίες και ποινές. Αναφέρθηκε πριν και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος ότι οι ποινές στον νόμο των ναρκωτικών, παραδείγματος χάρη, είναι αυστηρότητες. Και τι έγινε? Το ίδιο γίνεται και εδώ. Βάζουμε συνεχώς αυστηρότερες ποινές, τις οποίες δεν έχουμε σκοπό να τις εφαρμόσουμε ποτέ. Επίσης, πολύ αρνητικό είναι και η εμπλοκή των μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες είναι σαν να σε στείνεται κάποιος. Βασικά και αυτός ο όρος μη κυβερνητικές, και να λέει «Χαίρετε, λέγομαι τάδε, μη απατεώνας». Το πρώτο πράγμα που θα υποψιαστεί κάποιος θα είναι ότι αυτός είναι απατεώνας. Διότι γιατί λέει ότι είναι μη κυβερνητική οργάνωση, ενώ κανείς δεν το ρώτησε αν είναι ή όχι. Και ούτε μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να κάνει τη δουλειά του και να είναι έντιμος. Η συγκεκριμένη όμως είναι ένα εκτροφείο στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων και δεν χρειαζόμαστε. Είναι ένα εκτροφείο σκανδάλων και διαφθορών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προσπαθεί η σύμβαση να βάλει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Επίσης, με τις ανεξάρτητες αρχές, υπάρχει ή δεν υπάρχει λαϊκή κυριαρχία στο Σύνταγμα? Δηλαδή, οι ανεξάρτητες αρχές ξαφνικά, δηλαδή, έχουμε βρει τους αδιάφθορους και τους έχουμε βάλει εκεί και αυτοί θα μπορέσουν να λύσουν όλα τα προβλήματα? Και γιατί δεν τα λύνουν με άλλο, όταν οι περισσότεροι από αυτούς είναι και σε άλλες θέσεις στις οποίες έχουν αποδεχθεί κατώτερη των περιστάσεων? Ξαφνικά, όταν ενδύονται τον χιτώνα των ανεξάρτητων αρχών, ξαφνικά γίνονται ικανοί. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι το σύστημα δεν πρόκειται να δουλέψει, διότι ο πυρήνας του είναι σάπιος και χρειάζεται μία αλλαγή του συστήματος για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιον περιορισμό της διαφθοράς. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς φιλοσοφικές συζητήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Πολατίδη, στον οποίο θα ήθελα να πω ότι η Βουλή είναι εκείνη που καθιέρωσε